Αδελφοί, καλημέρα. Χαίρομαι. Δεν είναι κοινοτοπία, δεν το λέω από έτσι πρέπει να πω χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και χαίρομαι που σας βλέπω έναν έναν και είναι... δεν μου έχει ξανασυμβεί. Και γενικά σας λέω ότι έρχομαι με μεγάλη... εκζήτηση του Κυρίου, να πάρουμε λόγια σήμερα ο καθένας μέσα στην καρδιά μας. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ένας δυνατός ομιλητής, αλλά ξέρω όμως ότι ο Κύριος είναι ένας δυνατός ποιμένας και ένας δυνατός δάσκαλος και έχει να μας πει σήμερα πράγματα. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού, από την προς Ρωμαίους Επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, τα πρώτα 11 εδάφια. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις τη χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντας ότι η θλίψης εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα αίτια ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της, επειδή υπέρ αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού να αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτι αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολύ μάλλον, λοιπόν, αφού δικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις οργείς δια αυτού, διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν προς τον Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολύ μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα τη φιλίωση. Δεν ξεκινάει κανείς την Κυριακή το πρωί να διαβάσει κάτι από την προς Ρωμαίου, συνήθως, νομίζω. Ίσως μπορεί να το κάνει ένα κομμάτι της ομιλίας της Κυριακάτικης σε μία δεύτερη φάση. Και σκεφτόμαστε πολλές φορές ότι αυτά τα πράγματα είναι απλά, τα ξέρουμε. Πολλές φορές όμως, αν έρθει ένα παιδάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, και μας πει τι είναι αυτό, τι θα πει, ας πούμε, δικαιωθέντες. Μπορεί και να μην είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε έτσι, ακριβώς, αμέσως. Ίσως αυτές τις έννοιες τις έχουμε για πολύ απλές και πολύ το πρώτο γάλα που πίνει κανείς, η πρώτη πληροφορία που δέχεται κάποιος άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιωάννης Βουνιάνος, θυμόσαστε το βιβλίο του «Το Μεγάλο Ταξίδι», δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε διαβάσει, μάλλον θα το έχετε διαβάσει περισσότεροι, αναφέρει τη σημαντικότητα των αρχικών πραγμάτων της πίστης σαν ένα συστατικό όλης της πορείας της χριστιανικής. Θα θυμόσαστε όταν μπήκε ο πιστός από τη στενή πύλη, του δώσανε μία περγαμηνή. Και μετά στο δρόμο, περπάταγε, κουράστηκε, τον πήρε ο ύπνος. Ξυπνάει ξαφνικά, λέει, πήρε ο ύπνος. Και πάω προς την πόλη του Θεού, την ουράνια πόλη, πρέπει να σηκωθώ. Και άρχισε να τρέχει. Και στον δρόμο που έτρεχε, σκοντάφτηκε, πέφτει κάτω. Και έρχεται ένας άγγελος, τον βοηθάει, σηκώνεται κτλ. Του λέει, πού είναι η περγαμηνή σου? Ήταν αυτό το πρώτο που του είχαν δώσει στην πόρτα. Πού είναι η περγαμηνή σου? Και λέει, γύρισε κλαίγοντας, και γιατί να με πάρει ο ύπνος, και μετά αφού με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα, γιατί να τρέχω? Και ξέχασα την περγαμηνή μου, και πήγε και τη βρήκε, λέει, εκεί στο δέντρο που τον είχε πάρει ο ύπνος, βρήκε την περγαμηνή με τα πρώτα λόγια που του είχε δώσει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του. Το φέρνω εγώ την αλληγορία. Επίσης, στο κάστρο του απελπιστή, είχε το κλειδί στην τσέπη του, λέει. Αλλά ήταν απελπισμένος εκεί μέσα και δεν μπορώ και ο Θεός δεν με ακούει και είμαι εδώ μέσα και περιγράφει μια τέτοια κατάσταση που είναι συνηθισμένη, συμβαίνει σε ζωές χριστιανών. Το κλειδί όμως είναι κάτι που το έχει ήδη μέσα στην τσέπη του.
Είναι βασικές αλήθειες, τις οποίες πρέπει να είσαι έτοιμος όχι μονάχα να τις ξέρεις, να είσαι έτοιμος να τις πεις και να είσαι έτοιμος να τις πεις απέναντι στον εχθρό. Ακόμα και την τελευταία φάση, στο ίδιο βιβλίο συζητάω ακόμα, μιλάω, όταν περνάει το ποτάμι. Το ποτάμι συμβολίζει το θάνατο. Περνάει ο χριστιανός το ποτάμι. Και έχει δυσκολία να περάσει αυτό το σημείο. Και τι του κάνει ο ελπιδοφόρος. Σας θυμίζω την ιστορία αυτή γιατί έχει σημασία. Αρχίζει και του διαβάζει τον 23ο ψαλμό. Τι λέει ο 23ος ψαλμός. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Είναι το πολύ απλό. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Και χρειάζεται, αδελφοί, να έχουμε αυτές τις αλήθειες ξεκάθαρες μέσα στο μυαλό μας. Γιατί έρχεται ο εχθρός και ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι και άνθρωποι που ξεχνάμε και άνθρωποι που συνηθίζουμε και άνθρωποι που κάτι πολύτιμο πολλές φορές πιάνει σκόνη μέσα στη σκέψη μας και δεν είναι τόσο σημαντικό. Και έρχεται ο εχθρός με τον ίδιο τρόπο που πήγε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και μας λέει, εσύ είσαι παιδί του Θεού. Εάν είσαι παιδί του Θεού, αυτό, εκείνο, 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 θα έπρεπε να κάνεις αυτό, θα μπορούσες να κάνεις αυτό, θα έπρεπε να θέλεις αυτό και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και το πρόβλημα δεν είναι ο πειρασμός ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό ή εκείνο, αλλά το πρόβλημα είναι εάν είσαι παιδί του Θεού. Αυτό είναι ο πειρασμός. Εάν είσαι παιδί του Θεού, θα έπρεπε στο σαρκικό σου χώρο, στο φυσικό σου χώρο, να κάνεις α, β, γ πράγματα. Και εκεί χρειάζεται να ξέρεις ακριβώς τι θα πει κάτι, μάλλον να ξέρεις ακριβώς τα βασικά και να μπορείς να τα επαναλάβεις απέναντι στο πρόσωπο του εχθρού. Λέει στον Ψαλμό 23, έστρωσες τράπεζα απέναντι στους εχθρούς μου. Εμείς δεν έχουμε τους εχθρούς που είχε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ μιλούσε για αυτούς που θέλαν να του πάρουν το θρόνο. Και όταν του παίρναν το θρόνο θα του παίρναν και τη ζωή. Εμείς έχουμε άλλους εχθρούς που δεν θέλουν, δεν μπορούν να μας κάνουν κάτι πιθανώς στο πνευματικό κομμάτι, αλλά θέλουν όμως να μας χτυπήσουν τη ζωή, θέλουν διάφορα πράγματα, είτε με αρρώστιες, είτε με θλίψεις, είτε με δυσκολίες, είτε να αρχίσουμε να αμφισβητούμε, να λέμε «Α, άραγε ο Θεός είναι εκεί, δεν είναι εκεί». Πόσες φορές δεν μας χτυπάει την πόρτα η θλίψη ή η δυσκολία και τότε τα πράγματα κουνιώνται. Έτσι έχουμε μια πολύ βασική έννοια, μια πολύ βασική έννοια αυτή που ανέφερα ήδη πριν, τη δικαίωση, αδελφοί. Υπάρχει μία λεπτομέρεια εδώ, μας λέει δικαιωθέντες. Πολύ καλά στη μετάφραση της Πέργαμος λέει ότι έχοντας ανακηρυχθεί δίκαιοι. Εδώ πέρα, στο κείμενο το δικό μας λέει δικαιωθέντες, είναι μια μετοχή, έχει γίνει κάτι, έχουμε δικαιωθεί, αλλά σφέρουμε την εικόνα αυτού του πράγματος. Η εικόνα παραπέμπει σε ένα δικαστήριο. Είναι ο ενάγων, μας κάλεσε εμάς ως κατηγορουμένους και τέλειωσε η δίκη. Αυτό θα πει δικαιωθέντες. Τέλειωσε η δίκη και εμείς ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι. Μία τέτοια απλή λέξη, μία τέτοια απλή ερώτηση, τι θα πει δικαιοσύνη και τι θα πει ότι έχεις δικαιωθεί, έχει την έννοια της ιστορικότητας. Δεν ήμουν δικαιωμένος, όμως καλέστηκα σε δικαστήριο, δικαιώθηκα και τώρα είμαι δικαιωμένος. Είναι ένα πολύ βασικό θεμέλιο. Θα μου πείτε, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι δεν ήσουν δικαιωμένος. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα μιας άλλης ομιλίας. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που ξέρουμε ότι δεν ήμασταν δικαιωμένοι. Ήμασταν αμαρτωλοί με την έννοια ότι ήμασταν αποκομμένοι από τον Θεό. Και ξαφνικά ο Θεός κάνει μία κίνηση και μας τραβάει σε ένα είδος συνδιαλλαγής με αυτόν που εμείς οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι, το σκεφτόμαστε σαν ένα πιθανώς δικαστήριο, μια τέτοια εικόνα δίνει. Και λαμβάνουμε από το Θεό μία λέξη. Έχω δικαιωθεί. Άνθρωπε, έχω δικαιωθεί, το λέω στον εαυτό μου. Έχω δικαιωθεί, το λέω στον διάβολο. Έχω δικαιωθεί, λέω, σε κάθε εμπόδιο που έρχεται να μου αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη. Δικαιωθέντες, λοιπόν, πώς? Εκ πίστεως. Υπάρχει διαρκώς ένα ερώτημα. Η ζωή, η δικαιοσύνη του Θεού, ο αγιασμός, η ζωή χριστιανική είναι μόνο από την πίστη ή είναι και από τα έργα? Συνέχεια γίνεται αυτό. Παλιότερα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο και ήταν λίγο ανακατεμένο, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια
αυτό το πράγμα γίνεται όλο και περισσότερο ορατό και φανερό. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι μπλέκουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει κάτι που έρχεται ως δικαιοσύνη επάνω μας και είναι από από μία πράξη δικαίωσης που ο Θεός έκανε για μας, το οποίο έρχεται και στέκεται, κατεβαίνει σαν κατάσταση και έρχεται στη ζωή μας και βασίζεται μόνο στην πίστη. Μόνο στην πίστη. Το λέω και πάλι, είναι μόνο στην πίστη. Γιατί αν δεν βασιστεί στην πίστη, τότε δεν ισχύει. Εάν η δικαιοσύνη μου δεν βασίζεται μόνο στην πίστη, πού αλλού θα βασιστεί? Θα βασιστεί στο ότι είμαι καλός άνθρωπος, στο ότι είμαι ενεργός σε διάφορα πράγματα μες στην κοινωνία, στο ότι φέρομαι ευγενικά, ότι έχω καλή οικογένεια. Α, διάφορα τέτοια. Όμως όλα αυτά κουνιούνται. Και είναι σαν σε μια αλυσίδα που έχει κρίκους που αντέχουν 500 κιλά, ξαφνικά ο τελευταίος κρίκος που σηκώνει το φορτίο να αντέχει 20. Πόσο αντέχει η αλυσίδα? Αντέχει 20 κιλά. Δεν μπορεί να σηκώσει το φορτίο. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός λέει ότι επειδή ήταν αδύνατον στον νόμο και στις τρόπους που οι άνθρωποι δικαιώνονται δια της συνειδήσεώς τους να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού και να φέρουν τα αποτελέσματα αυτά της δικαίωσης στη ζωή τους μέσα από συστήματα δικαιοσύνης, μέσα από συστήματα γνώσης του καλού και του κακού, ο Θεός κατάργησε τον νόμο τον εν της αρκή και έφερε μόνο έναν τρόπο να μπορεί να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Υπάρχει ένα τέλειωτο καλώδιο με πληροφορίες, φιλοσοφίες, σκέψεις των ανθρώπων από τα βάθη των αιώνων που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Και αυτά βασίζονται σε ένα υπερθετικά μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι άνθρωποι ξέρουν το καλό, ξέρουν το κακό, νομίζουν ότι με αυτό μπορεί να περάσουν όλη τους τη ζωή, ασφαλώς, αλλά και να δικαιωθούν μπροστά στο Θεό. Ούτε τη ζωή τους την περνάνε ασφαλώς, γιατί ο καθένας μας έχει ένα δικό του τρόπο που αντιλαμβάνει το καλό και το κακό και φτάνει στο σημείο να υπάρχει αυτός ο συγκριτισμός και αυτή η αμφιβολία για το τι είναι καλό και κακό τελικά. Ούτε τη ζωή λοιπόν μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά και με τέτοια ένωση που ο Θεός θα ήθελε, αλλά ούτε και δικαιώνεται μπροστά στον Θεό. Η Γραφή μας λέει απερίφραστα ότι ο Θεός έκοψε σαν με μπαλτά αυτό το καλώδιο, όλη αυτή την πληροφορία και λέει «Μα αυτό δεν γίνεται». Και έβαλε μόνο την πίστη. Έβαλε μόνο την πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Θα ζω σε αυτόν τον κόσμο ζώντας φανταστικά σε ένα συννεφάκι ότι εγώ είμαι τέλειος και εντάξει, ας χαθεί ο κόσμος, ας χαθεί η κοινωνία, ας χαθούν οι άνθρωποι? Όχι. Όχι. Αλλά χρειάζομαι για να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο αυτό που ο Θεός έχει πει, αυτό που ο Θεός θέλει και αυτό που δοξάζει το όνομά του για να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Χρειάζομαι όρια και ασφάλεια. Δύο πράγματα που δεν μπορεί χωρίς αυτά να αναπτυχθεί καμία σχέση. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η σχέση με το Θεό. Και ο Θεός βάζει δικαίωση διαπίστεως. Αυτό είναι ένα δίχτυ, αν θέλετε, που κρατάει τις ζωές μας. Σε κάθε αμφιβολία. Και εκπίστεως λοιπόν, έχοντας δικαιωθεί εκπίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Άλλη λέξη, ειρήνη. Τι είναι η ειρήνη? Λέμε, η ειρήνη δεν είναι πόλεμος. Ωραία. Η ειρήνη όμως έχω και όταν είχα μια πολύ μεγάλη θλίψη και ξέσπασα σε δάκρυα και έκλαψα και έβγαλα την ψυχή μου έξω, που λένε. Ή συνέβη κάτι, βρήκα έναν άνθρωπο και του είπα διάφορα πράγματα και ξαλάφρωσα και αισθάνομαι μια γαλήνη επειδή απλώς έκλαψα πολύ ή επειδή μπόρεσα και εξωτερήκευσα αυτή την ένταση που είχα μέσα μου. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό είναι ειρήνη. Δεν είναι αυτή η ειρήνη που λέμε. Μπορεί να είναι ειρήνη και να θεωρείται ειρήνη κατά κάποιον τρόπο. Αλλά δεν είναι η ειρήνη για την οποία μιλάει εδώ. Επίσης, η ειρήνη δεν είναι μια συναισθηματική κατάσταση που έρχεται, ξέρω εγώ, από τη γιόγκα ή από το διαλογισμό, από πράγματα δηλαδή που προσπαθώ να φέρω πράγματα, να τα κάνω να ισχύουν. Να τα κάνω να είναι ζωντανά για να με ακουμπήσουν και να αισθανθώ κάτι μέσα σε αυτά. Εδώ όταν λέει ειρήνη, είναι η ειρήνη της συμφιλίωσης. Υπάρχει η ειρήνη της συμφιλίωσης, αδερφοί. Στην πραγματικότητα θα το δείτε και πιο κάτω, το είδαμε. Σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού, ο Θεός μιλάει για μία συμφιλίωση που έκανε. Η ειρήνη αυτή είναι η ειρήνη με τον Θεό. Θα σας θυμίσω το εδάφιο στην προς Ρωμαίους, το 2.15, που λέει το εξής. Λέει ότι οι άνθρωποι, υπάρχει μία διένεξη μεταξύ εθνικών και Ιουδαίων χριστιανών
την Προδρομαίους με την οποία ασχολείται ο Απόστολος Παύλος και προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι δεν δικαιωνόσαστε από τον νόμο και δεν είσαστε καλύτεροι επειδή έχετε τον νόμο και οι άλλοι, οι εθνικοί δηλαδή που έχουν τη συνείδηση, τι γίνεται ας πούμε. Και λέει το εξής, ήτινες, αναφέρεται, μιλάει στους Ιουδαίους και τους λέει, οι εθνικοί δηλαδή, ήτινες, δεικνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών. Συμμαρτυρούσα την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας και απολογουμένος μεταξύ αλλήλων. Ξέρετε, αυτό το εδάφιο δεν ξέρω πόσο σκαλώνουμε επάνω σε αυτό το εδάφιο. Αυτό το εδάφιο, ανάμεσα στα άλλα που λέει, λέει ότι το έργο του νόμου, το έργο τι είναι, το έργο του ηλεκτρισμού είναι αυτά τα φώτα. Το έργο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ερμηνεύω εδώ πέρα σαν το αποτέλεσμα. Αυτό που είχε σκοπό να φέρει ο νόμος σε μία του διάσταση ήταν ότι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την αμαρτωλότητά του. Αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι τέλειος. Ναι, κάνω 34 πράγματα, αλλά τα υπόλοιπα 25 δεν μπορώ να τα κάνω. Τα υπόλοιπα 5 ούτε μου περνάει από το μυαλό και έχω και άλλα 200, 300, 400 κρυμμένα στο υποσυνείδητό μου που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να βγουν. Αυτό το φανερώνει ο νόμος. Και το αποτέλεσμα του νόμου ήταν να φέρει τον άνθρωπο σε αυτήν την αντίκρουση, τη σύγκρουση των λογισμών του, κατηγορώντας και απολογουμένους. Μήπως γνωρίζει κανείς κανέναν άνθρωπο που ζει μέσα σε αυτό? Οι ψυχολόγοι το ξέρουν καλά αυτό το πράγμα. Έλεγε ένας αθεϊστής ψυχολόγος, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του γιατί δεν το είχα προετοιμάσει. Εάν μπορούσα, λέει, να πείσω τους ασθενείς μου, συγγνώμη, ψυχίατρος, αν μπορούσα, λέει, να πείσω τους ασθενείς μου ότι οι αμαρτίες τους έχουν συγχωρεθεί, το 75% των ασθενών μου θα έβγαιναν έξω. Θα το βρω άμα θέλεις και θα σου το πω. Το γεγονός αυτής της σύγκρουσης μέσα είναι κεφαλαιώδες για τον άνθρωπο και δεν τακτοποιείται αληθινά, πραγματικά και ουσιαστικά με κανέναν άλλο τρόπο παρά μονάχα με τη συμφιλίωση με τον Θεό. Και τι μας λέει εδώ σήμερα? Δικαιωθήκαμε ιστορικά κάποια στιγμή μπροστά στον Θεό και ερχόμαστε διαπίστεως σε συμφιλίωση προς τον Θεό και αυτό το πρόβλημα εδώ με τους λογισμούς κατηγορούντας και απολογουμένους λύνεται. Ναι, αλλά δεν σου έχει τύχει να πέσει καμιά αμαρτία και να ξανασκέπτεσαι και να λες «Πω, θα πέσει αυτό, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα» και δεν ήθελα. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία πραγμάτων στην οποία η συνείδηση παίζει το ρόλο της. Ξέρετε, υπάρχει η βαθύτερη συνείδηση του ανθρώπου. Το εσωτερικό, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για το πνεύμα του, μέσα στο οποίο καταλαβαίνει ότι το πρόβλημά του είναι με τον Θεό. Αυτό είναι πολύ βαθύ και πάντοτε δεν είναι πολύ φανερό. Και υπάρχει στο εξωτερικό αυτή η συνείδηση, που, μάλλον αυτή που ανέφερα τώρα, και που έχει να κάνει με τον τρόπο που φερόμαστε, αδερφέ. Υπάρχει συνείδηση λοιπόν που άμα κάνω κάτι λάθος, η κοινωνία μου βάζει κανόνες, μου λέει αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι πολιτικό ορθό, διάφορα. Και ορίζω τη ζωή μου και πρέπει να τη λαμβάνω αυτή τη συνείδηση υπόψη και να ξέρω ότι πρέπει να είμαι μέσα στα όρια της για να μπορώ να συνυπάρχω με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτή η συνείδηση στους πιστούς δεν πρέπει να μας κάνει να τραβιόμαστε από μια άλλη πραγματικότητα, ότι έχουμε δικαιωθεί από τον Θεό. Μόλις πιστέψεις στο έργο του Χριστού, μόλις πιστέψεις σε αυτό που ο Χριστός έκανε, ο Λόγος του Θεού έρχεται και σου λέει «Δεν είναι τώρα ουδεμία κατάκρισης από τον Θεό», έτσι. «Ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα». Και λέμε «Ωραία». Κατά το πνεύμα θα πει να πηγαίνεις στην εκκλησία, να διαβάζεις τη γραφή, όλα αυτά είναι καλά. Κατά το πνεύμα όμως σημαίνει ότι δεν θα κινηθώ με βάση αυτό που λέγαμε, τη σύγκρουση μέσα μου, την αδυναμία που βλέπω, την αμαρτία που βλέπω, την ανικανότητα που βλέπω, την αίσθηση ότι είμαι αμαρτωλός. Δεν θα κινηθώ με βάση αυτό. Αλλά θα κινηθώ με βάση, θα στηριχτώ επάνω στο γεγονός ότι ο Χριστός με δικαίωσε. Υπάρχουν δύο πολύ ωραία εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού, τα οποία λένε «Με το οποίον θέλημα, λέει,
είμαστε ήμεθα υγειασμένοι δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Και μετά λίγο πιο κάτω λέει ότι ο Χριστός προσμένει να τεθούν και οι εχθροί του σαν υποπόδιο των ποδών του. Διότι λέει με μία προσφορά ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Αυτό το εδάφιο, αδερφοί, είναι μία απάντηση μέσα στις καρδιές μας που μας λέει γιατί ο Θεός έρχεται και μου λέει δεν υπάρχει επάνω σου καμία κατάκριση εάν είσαι εν Χριστώ Ιησού. Γιατί ο Χριστός με μία θυσία τελειοποίησε τις συνειδήσεις τις εσωτερικές, έφερε σε συμφιλίωση τον εσωτερικό μου εαυτό με τον Θεό. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία κατάκριση. Όχι γιατί εγώ δεν θα ξαναπέσω ποτέ, ούτε γιατί μπορεί να ξαναπέσω. Δεν υπάρχει γιατί ο Χριστός τελειοποίησε με μία θυσία. Και μάλιστα μας λέει ότι ο Χριστός πλήρωσε και για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Ιωάννης, 1 Ιωάννη 2, 3, 2, 2. Που σημαίνει ότι με αυτή την ιστορική θυσία που έκανε τότε ο Χριστός, όλα τα λουκετάκια των ανθρώπων ανοίξανε. Κλακ, 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 κλακ. Έχετε δει ταινίες επιστημονικής φαντασίας που τους κρατάνε σε μαγνητικά πεδία μέσα δεδεμένους. Και ξαφνικά μπαίνει ένας στον υπολογιστή και γράφει κάτι, ένα κωδικό και κλακ, κλακ, ανοίγουν όλοι και ελευθερώνονται. Αυτό το πράγμα έγινε στην παρουσία του Θεού, καθώς ο Χριστός μπήκε, λέει, στα επουράνια Άγια και με μία θυσία τελειοποίησε τους αγιαζομένους. Ποιους αγιαζομένους? Εγώ είμαι αγιαζόμενος, εσύ είσαι αγιαζόμενος, είστε σήμερα στην Εκκλησία. Έτσι είναι. Τι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη? Στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός όλος, που ήταν η εικόνα του κόσμου, ο λαός όλος ήταν οι αγιαζόμενοι. Και έπρεπε όλοι να είναι εκεί. Και η θυσία, μας λέει, του Ιαρχιερέα γινότανε και υπέρ αγνοούντων και πλανωμένων. Γινότανε για όλους. Ποιοι συμμετείχανε? Μόνο αυτοί που ήταν εκεί. Το γεγονός ότι αυτή η θυσία έγινε, εγώ πίστεψα, δικαιώθηκα, δεν σημαίνει ότι και ο άλλος πίστεψε και δικαιώθηκε. Χρειάζεται να βγει από την κατάσταση αυτή που είναι να αντιληφθεί ότι με όλο αυτό το σύστημα σκέψης, καλό, κακό, σωστό, λάθος, δίκαιος, δεν αισθάνομαι άσχημα κτλ. Δεν υπάρχει λύση, δεν είναι η λύση εκεί. Μπορεί να μην αισθάνεσαι άσχημα, πολύ ωραία. Αλλά μπροστά στο Θεό χρειάζεται να βγεις, να δεχθείς ότι ο Θεός έχει ελευθερώσει και να κάνεις ένα βήμα πίστης και πού να πας? Στην αγκαλιά του Πατέρα. Πατέρα, ουράνιε, αγαπάμε, το όνομά σου υψώνουμε στη γη, λέμε εδώ πέρα ύμνους, ε. Γιατί γίνεται αυτό? Παλιά δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Εάν ο Χριστός δεν είχε πεθάνει, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Οι θυσίες που γινόντουσαν τότε στον ναό για να εξηλαιωθούν οι άνθρωποι, γινόντουσαν κάθε φορά, επαναλαμβάνονταν κάθε χρόνο, αδελφοί. Γινόταν η μία θυσία κάθε χρόνο και κάθε ένας που έπεφτε σε αμαρτία πήγαινε και ξανά έκανε θυσία. Γιατί γινόταν αυτό? Γινόταν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί τα σφάγια δεν μπορούσαν να καθαρίσουν στην πραγματικότητα αμαρτίες, ήταν κατά σύμβαση του Θεού που ο Θεός το έκανε. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί άλλαζε ή πέθανε ο αρχιερέας. Το έχετε διαβάσει αυτό στην προς Εβραίους. Επειδή άλλαζε ο αρχιερέας, η θυσία που είχε κάνει πέρσι έπρεπε να ξαναγίνει. Ο δικός μας όμως ο αρχιερέας μπήκε μία φορά στα Άγια και ζει στον αιώνα για να μεσητεύει υπέρ ημών. Δεν ζει στον αιώνα για να μεσητεύει υπέρ ημών, γιατί ξέχασα κάτι και δεν το έκανα σωστά. Και δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ πιο πέρα από αυτό. Είναι όλη η αιωνιότητα, όλη η ζωή, τα πάντα, οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο αυτό και στο επουράνια και οτιδήποτε είναι καλυμμένο από αυτόν ανε και τελειοποιημένο και συγχωρεμένο. Και κάθε ένας που λέει ναι, θα έρθω, θα βγω από το κελί μου, θα βγω από τις αμφιβολίες μου, θα βγω από το οτιδήποτε, κάθε ένας που το Πνεύμα το Άγιο του ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνει και κάνει αυτή την κίνηση, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται πάνω του και κάνει αυτή τη δουλειά. Τον φέρνει σε σχέση, αδερφοί. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Όλα τα πράγματά μας τα βλέπουμε συριακά, α, β, γ, δ. Αλλά με τον ίδιο τρόπο ορίζουμε και τις ζωές μας πάνω σε ιεραρχίες. Είναι ο πρώτος, ο δεύτερος, από κάτω είναι και άλλοι, από κάτω είναι και άλλοι. Φτιάχνουμε πυραμίδες ιεραρχίες, φτιάχνουμε διάφορα πράγματα εμείς οι άνθρωποι.
Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις παράλληλες σχέσεις που μπορεί να γίνουν έξω από αυτόν τον κόσμο. Και ο Θεός κινείται στον δικό του χώρο, δεν είναι χώρο, στη δικιά του παρουσία, έξω από τον χώρο και τον χρόνο, δίνοντάς μας αυτό το μοντέλο. Μας λέει, κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τόσο αυτό εδώ που σου συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή με την έννοια έπεσες. Έχω κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχω μια αγκαλιά που σε δέχομαι. Θέλω να έρθω μέσα σου. Ο Χριστός είπε, θα μπούμε μέσα μας. Όποιος δεχθεί, λέει, τους λόγους μου, θα μπούμε με τον Πατέρα μέσα του και θα κάνουμε κατοικία. Είναι κάτι πολύ πιο πέρα από την καθαρή ζωή, από μια καλή ζωή, από μια σωστή ζωή. Είναι κάτι πολύ πιο πέρα. Ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι μια μέρα η Ανάσταση θα συμβεί με βάση το πού βρίσκεται το Πνεύμα το Άγιο, σε ποιον άνθρωπο βρίσκεται το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από το Λόγο του Θεού. Ακούς το Λόγο του Θεού. Γεννιέται πίστη μέσα στην καρδιά σου. Παραδίνεσαι στο Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και σου φέρνει τον Πατέρα και τον Υιό μέσα σου. Και ξαφνικά, όταν θα γίνει η Ανάσταση, όταν θα έρθει ο Κύριος, όλοι αυτοί που έχουν το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους, αυτό το ίδιο Πνεύμα που ανέστησε τον Χριστό θα αναστήσει και τα δικά μας σώματα. Μιλάμε για τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Όλο αυτό που περιγράφουμε είναι κομμάτι της χάρης του Θεού. Αλλά τι είναι η χάρη του Θεού, είναι μια άλλη λέξη κι αυτή. Η χάρη του Θεού, χάρη θα πει εύνοια. Υπάρχουν δύο λέξεις που εκφράζουν την εύνοια στο Λόγο του Θεού. Ένα είναι ο εξυλασμός και το άλλο είναι η χάρη. Ο εξυλασμός θα πει εύνοια, εύνοια. Είναι διπλασιασμός μιας λέξης που σημαίνει εύνοια, μιας ρίζας μάλλον που σημαίνει εύνοια. Η ρίζα σλά τέλος πάντων είναι μια ρίζα που σημαίνει εύνοια. Και θα πει, σι σλά θα πει είναι δύο φορές εύνοια. Και το χρησιμοποιούν οι συγγραφείς του Λόγου του Θεού για να δηλώσουν τη συγχώρεση. Η χάρη πάλι δηλώνει εύνοια. Είναι η εύνοια του Θεού. Γιατί υπάρχει εύνοια. Εντάξει, ο Χριστός πέθανε για μέναν. Εγώ πίστεψα το Χριστό, έτσι δεν μου είπε ο Θεός. Ωραία. Με δέχεται τώρα. Σχέση, Ιωσήφ, ό,τι είπες. Η εύνοια, αδελφοί, είναι κάτι που δεν ξέρω αν είναι πάντοτε τόσο καθαρό μέσα στο μυαλό μας. Ο Θεός στην πραγματικότητα δεν μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες. Δεν συγχωρεί αμαρτίες. Είναι προκλητικό αυτό που σας λέω. Ο Θεός δεν έχει μέσα στις επιλογές τη συγχώρεση. Δεν την έχει. Την έφτιαξε την επιλογή αυτή. Την έφτιαξε. Κανένας άνθρωπος που επικαλείται συγχώρεση έξω στους ανθρώπους στον κόσμο δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για συγχώρεση. Ούτε και εμείς είχαμε ποτέ δικαίωμα να μιλάμε για συγχώρεση. Τι λέει ο Θεός για την αμαρτία? Έχετε δει πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη να λέει ότι αυτός που αμάρτησε θα συγχωρεθεί? Πουθενά δεν το λέει. Λέει αυτός που αμάρτησε εξάπαντος θα πεθάνει. Για τον Θεό η αμαρτία τακτοποιείται μόνο με έναν τρόπο, με την εξαφάνιστή της. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και γι' αυτό ο Θεός διατήρησε το θάνατο στον πεσμένο άνθρωπο, γιατί μέσα από αυτό φέρνει τη ζωή και μπορεί να εξαφανίσει την αμαρτία για να μας βγάλει σε μια καινούργια ζωή. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν θα πεθάνει ο Γιώργος για μένα που αμάρτησα. Ο Γιώργος δεν αμάρτησε, εγώ αμάρτησα. Φτάνουμε στο δικαστήριο, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι ανθρώπινες έννοιες αυτές, επιτρέψτε μου, με αδυναμία τις λέμε. Φτάνουμε σε αυτό λοιπόν το δικαστήριο. Δεν θα πληρώσει ο Γιώργος για μένα. Εγώ θα πεθάνω. Ο Γιώργος δεν θα πεθάνει. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος που αυτός που δεν αμάρτησε να πεθάνει και αυτός που αμάρτησε να μην πεθάνει. Δεν υπάρχει τρόπος. Η χάρη του Θεού είναι αυτό ακριβώς. Ότι πήρε κάτι που δεν γίνεται από αγάπη για μας και ενώ εμείς ήμασταν μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Δέχτηκε να πεθάνει ο ίδιος. Ο Χριστός δέχτηκε να πεθάνει ο ίδιος για να μας βάλει, να μας δώσει μια ευκαιρία χωρίς να πεθάνουμε σαν προσωπικότητες και να πάμε στον αιώνιο χαμό, ας πούμε, χωρίς να πεθάνουμε σαν τέτοιες προσωπικότητες και να χαθούμε, να μπορούμε διαπίστεως να πεθάνουμε και να εξαφανιστεί αυτή η αμαρτία μέσα στον Υιό του Θεού.
να μπορούμε να ταυτιστούμε με το θάνατό Του, να πούμε ότι «Κύριε, πλήρωσες για όλες τις αμαρτίες μου». Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για όλο αυτό. Πολλές φορές σκεφτόμαστε τι θα πει να πεθάνω, τι θα πει να είμαι σταυρωμένος με τον Χριστό, τι θα πει. Θα πει χάνω κάθε ελπίδα. Θα πει χάνω κάθε ελπίδα. Δεν υπάρχει κάποια ελπίδα. Μόλις πέθανα, χάθηκε η ελπίδα για τους ανθρώπους που ζούμε μέσα στο φυσικό κόσμο. Σου είχα υποσχεθεί, Παύλο, θα έρθω να φτιάξουμε μαζί ένα ωραίο κομμάτι και να ψάλουμε στην εκκλησία. Με περιμένεις, πέθανα. Έχει χάσει την ελπίδα του ότι μπορώ να έρθω. Έχω χάσει την ελπίδα μου απέναντι στο γεγονός ότι μπορώ να δικαιωθώ με κάποιο τρόπο μπροστά στον Θεό, εκτός από τον Ιησού Χριστό. Συγγνώμη, έχω χάσει την ελπίδα μου ότι μπορώ να δικαιωθώ με κάποιο τρόπο με τις δικές μου δυνάμεις μπροστά στον Θεό. Έχω πεθάνει. Είμαι στον δρόμο για να πεθάνω. Γιατί τότε εμφανίζεται ο Χριστός και μου λέει: «Ταυτίσου με μένανε. Ταυτίσου με μένανε». Οι αδελφοί από την Αμερική έχουν μια ευκολία εξαιτίας του ότι το Jesus, το Ιησούς είναι ένα J. Και θα σας το πω για να το θυμόσαστε, είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Ταυτίζομαι με τον Χριστό στο θάνατό Του. Πέθανε για μένα και εγώ πιστεύω ότι πέθανε για μένα και πεθαίνω, δέχομαι αυτή την κατάσταση μέσα στην καρδιά μου, ταυτισμένος μαζί με τον σταυρωμένο Ιησού. Και καθώς είμαι νεκρός μαζί με τον Χριστό, ανασταίνομαι σε μια καινούργια ζωή. Και δεν μένω εκεί. Συγκαθίζομαι στα επουράνια. Θυμόσαστε αυτό το Τζέι. Αυτό, αδερφοί, έχει γίνει μέσα στην καρδιά, στη ζωή μας. Πού είναι ο Χριστός? Στο Σταυρό είμαι και εγώ εκεί. Είναι στον τάφο είμαι και εγώ εκεί. Είναι αναστημένος είμαι και εγώ εκεί. Είναι συγκαθισμένος στα επουράνια είμαι και εγώ εκεί. Πώς γίνεται αυτό? Είναι στους χώρους του Θεού μπορεί να γίνει αντιληπτό. Σε μένα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό με λογικές ακολουθίες ακριβώς, αλλά το δέχομαι δια της πίστεως. Και με αυτόν τον τρόπο έρχομαι στο βάπτισμα, αδερφοί. Όταν έρχομαι στο βάπτισμα, τι λέω? Πέθανα μαζί με τον Χριστό και σηκώνομαι σε μια καινούργια ζωή. Πέθανα μαζί με τον Χριστό και σηκώνομαι. Στην πραγματικότητα αναλογίζομαι και μαρτυρώ ότι διαπίστεως συμμετέχω στο θάνατο του Χριστού και σηκώνομαι σε μια καινούργια ζωή. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο. Δεν ξέρω αν κάνετε κάθε φορά δείπνο εδώ στην εκκλησία. Κάνετε κάθε φορά δείπνο. Τι λέει εκεί πέρα? Κάθε φορά που το κάνετε αυτό, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Το ρήμα «καταγγέλλω» χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων για να κηρύξεις τον πόλεμο. «Καταγγέλλω» έχει αυτή την έννοια, τουλάχιστον στα ομηρικά χρόνια. Κηρύττεις τον πόλεμο. Απέναντι σε ποιον καταγγέλλω το θάνατο του Κυρίου? Ήταν άδικος το θάνατος, λένε πολλοί αδερφοί. Ωραία, άδικος θάνατος. Το καταγγέλλω, επιτίθομαι απέναντι στον εχθρό μου, τον διάβολο, και του λέω «πέθανα». Το λέω ξανά, κάθε Κυριακή, κάθε φορά που παίρνω παίρνω μέρος στο δείπνο, πέθανα. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Τι μπορούσες να μου κάνεις? Μπορούσες εξαιτίας της αμαρτίας και του θανάτου που είχες πάρει την εξουσία και μας έβαλες όλους κάτω δια του Αδάμ, μπορούσες να με σκοτώσεις. Χαχα, τέλειωσε αυτό. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου με έχει συγκαθισμένο στα επουράνια. Αυτό σημαίνει το δείπνο, κατ' εμέ, κατά μία έννοια. Δεν απορρίπτω τις άλλες έννοιες, έτσι, τις άλλες ερμηνείες. Αλλά αυτή η δυνατότητα μέσα στο θάνατο του Χριστού, σε αυτήν την αδύνατη κατάσταση, να μπορέσουμε να πούμε, αδελφοί, είναι αυτό που λέμε χάρη. Έχουμε λοιπόν δικαιοσύνη. Έχουμε δικαιοσύνη εκ πίστεως. Έχουμε ειρήνη και συμφιλίωση με τον Θεό. Έχουμε χάρη για κάτι που δεν μπορούσε να γίνει και για κάτι που ο Θεός το έκανε απλώς από εύνοια σε μας. Και δεν μένει εκεί. Η αγάπη του Θεού, λέει, είναι χυμένη μέσα στις καρδιές μας. Υπάρχει ένα εδάφιο που παλιά το λέγαμε πολύ και το λέγαμε μισό όμως. Λέγαμε, μετά φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την εαυτόν σωτηρία, και σταματάγαμε εκεί. Όμως έχει κι άλλο. Επειδή ο Θεός είναι αυτός που σας κάνει να θέλετε και να ενεργείτε σύμφωνα με την χάρη του, νομίζω λέει, την ευδοκία του. Έχω μπερδέξει μεταφράσεις γιατί έχουμε πάθει όλοι αυτό το σλάλο μεταξύ μεταφράσεων. Λοιπόν, αυτό λέει ότι με φόβο και τρόπο, δηλαδή με δέος και σεβασμό το μεταφράζω εγώ, να στέκεσαι μπροστά σε αυτό που γίνεται μέσα σου και γύρω σου από τον Θεό. Γιατί αυτό που γίνεται, γίνεται από το Θεό που είναι μέσα σου.
Έχουμε ένα χαρακτηριστικό, αδερφοί, λέμε η αγάπη και η αγάπη και η αγάπη. Η αγάπη είναι η αγάπη του Θεού που χύνεται μέσα στις καρδιές μας. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να εξωτερικεύσουμε έξω από αυτή την αγάπη, είναι η μαρτυρία αυτής της αγάπης. Ο Θεός με αγαπάει και εγώ τον αγαπάω. Και το δεύτερο είναι η βεβαιότητα. Υπάρχει ένα πράγμα που βγαίνει από αυτή την αγάπη. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και παίρνει αυτές τις αλήθειες και τις πιστώνει μέσα στις καρδιές μας. Και βγαίνεις αύριο και περπατάς στον δρόμο και ξέρεις ότι η υπόθεσή σου μπροστά στο Θεό έχει τακτοποιηθεί. Τι λέει στον Ισαΐα? Όλοι εμείς, λέει, πλανηθήκαμε ως πρόβατα. Πήρε ο καθένας τους δρόμους του. Εστράφει μεν έκαστος, λέει, στην οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσε επ' αυτού την ανομία πάντων ημών. Πέστε μου τι σχέση έχει αυτό το ένα με το άλλο. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Εμείς πήραμε τους δρόμους μας. Τραβήξαμε τους δρόμους που θέλαμε. Πλανηθήκαμε. Πήραμε το δρόμο που μας άρεσε. Και ο Κύριος έθεσε την ανομία μας επάνω σε αυτόν. Δύο πράξεις εντελώς διαφορετικές, με τις οποίες, αδερφοί, έχουμε τη χαρά να χαιρόμαστε, γιατί ο Θεός δεν έχει τελειώσει με μας. Προχωράει, να αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια που χρειάζεται. Θα περάσω τα εδάφια για τις θλίψεις που λέει εδώ, αν και είναι πολύ σημαντικό. Ας αναφερθούμε λίγο. Καυχόμαστε, λέει, στις θλίψεις, γινώσκοντας ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπίδα δεν κατεσχύνει, γιατί είναι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας. Μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι φαίνεται σαν να μην έχουμε καμία περίπτωση να συμβεί κάτι, να θλιβούμε, να έχουμε μία δυσκολία. Δεν λέμε αυτό το πράγμα. Σαφώς και ζούμε μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι πτωτικός, είναι μέσα στην αμαρτία. Έχει αιώνων επιλογές στην ιστορία του που τον έφεραν σε αυτό το σημείο και θα πάει και χειρότερα. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αν έχει κάποια ελπίδα ο κόσμος, είναι η Εκκλησία του Χριστού και το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά κατά τα άλλα, ο κόσμος βαδίζει σε ένα τέτοιο δρόμο. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε άμυροι αυτού του πράγματος και φυσικά έρχονται θλίψεις στη ζωή μας. Έλεγε ένας αδερφός σε ένα συνέδριο που ήμουν πριν μερικές μέρες. Οι θλίψεις και οι δυσκολίες και τα εμπόδια που δημιουργούνται μέσα στη διακονία, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή, πάρτα και κάντα όρια του διαδρόμου που ο Θεός σου ανοίγει. Υπάρχει κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να σταθούμε και να μπούμε με υπομονή μέσα σε αυτό, γιατί ο Θεός εργάζεται την καταλληλότητα για να συναρμοστούμε. Δοκιμή θα πει ότι κάποιος είναι κατάλληλος και κατάλληλος θα πει ότι έχει δύο πλευρές με τις οποίες μπορεί να σταθεί απέναντι σε δύο άλλα πράγματα και να συναρμοστεί. Ο Θεός μας ετοιμάζει για να μας βάλει μέσα στο οικοδόμημά Του και μας ετοιμάζει εφόρου ζωής. Και αυτό το οικοδόμημα θέλει ανθρώπους δόκιμους, αλλά αυτό το οικοδόμημα φέρνει μια ελπίδα μέσα στην καρδιά μας. Υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε στο τραγούδι που λέει «Έχω ένα μυστικό», που λέει η Βουγιουκλάκη. «Έχω ένα μυστικό που την καρδιά μου τη θερμαίνει». Και λέει κι άλλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Ερωτικό. Αλλά όμως, αν το σκεφτείς για τον Κύριο και τι έχει κάνει στη ζωή σου, το τραγουδάς και γίνεται ύμνος. Έχω ένα μυστικό. Έχω την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Καυχαίμαι γιατί με γνώρισε και τον γνώρισα, μου φανερώθηκε και του ανταποκρίθηκα. Είπα ναι και μπήκα σε μια σχέση μαζί του και ξαφνικά το Πνεύμα του Θεού έρχεται και μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, ο Θεός αγαπάει. Ο Θεός έκανε αυτό. Κοίταξε εκεί, σήκω το πρωί, δέστε την κορυφογραμμή που είναι πορτοκαλί, κοίταξε, το έκανε για να το βλέπεις. Μπες μέσα στις συγχορδίες να δεις, τις έκανε για σένα, ναι. Κοίταξε να δεις πώς ο Θεός σχεδιάζει αυτό και το άλλο. Φαντάζω τι ο Θεός μου σου λέει μέσα στη γραφή και αρχίζει και διαβάζει εκεί στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Τι ο Θεός θέλει να κάνει, πώς η φύση όλη θα σηκωθεί και... Άερα, θέλω... Έχω μια ελπίδα μέσα στην καρδιά μου. Πού βασίζεται αυτή η ελπίδα? Βασίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού.
Είναι απόλυτο αυτό. Είναι σίγουρο. Έχει γίνει. Ο κάποιος βγήκε και σε ανακήρυξε δίκαιο. Υπάρχει μια εικόνα στο ίντερνετ και αν τη δείτε, σας προκαλώ να την ψάξετε λιγάκι. Είναι ένα γερό άλογο, πολύ γερό. Και έχει μπροστά του μια καρέκλα. Και έχει ένα λουρί εδώ πέρα και είναι δεμένο πάνω στην καρέκλα. Λες, αυτό το άλογο είναι δυνατόν να κρατιέται σε αυτήν την καρέκλα? Ξέρετε γιατί κρατιέται στην καρέκλα ένα άλογο? Γιατί αισθάνεται το λουρί ότι κάνει έτσι. Αλλά είναι σε μια καρέκλα. Μου λέγε μια αδερφή που ερχόταν έτσι, πλησίαζε να φύγει. Κάποια στιγμή ήταν στη ζωή της πολύ δύσκολα η υγεία της. Και λέει, μου λέγε, φοβόμουν. Και έλεγα, Κύριε, τι θα γίνει με αυτό το φόβο? Γιατί έχω αυτό το φόβο στη ζωή μου? Και το βράδυ είδε ένα όνειρο. Δεν είμαι πεντηκοστιανός, αλλά όμως αυτή η αδερφή έτσι μου είπε. Βλέπει ένα όνειρο. Και βλέπει, λέει, μπροστά της ότι έπρεπε να περάσει από το θάνατο και ήταν ένα σαν άγριο ζώο, ένα πράγμα. Και μια φωνή της είπε μέσα της, μη φοβάσαι. Και περνάει από εκεί και γυρίζω, λέει, και τον κοιτάω και τον λυπήθηκα, μου λέει. Δεν είμαι πεντηκοστιανός, αλλά θέλω να πω αλληλούια. Γιατί ο Θεός σου, αυτός ο Θεός που έχει κάνει αυτά τα πράγματα, σου δίνει την εξουσία να έχεις εξαιτίας της αγάπης Του και εξαιτίας της ελπίδας Του και εξαιτίας Του ότι ανταποκρίθηκες. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό αυτό. Εξαιτίας Του ανταποκρίθηκες να μπορείς να δεις την ώρα, ακόμα και την ώρα του θανάτου, σαν κάτι που ο Κύριος το έχει νικήσει. Θέλω να σε δω, θάνατε, όταν ως τελευταίος εχθρός θα κάτσεις κάτω και θα γίνεις υποπόδιο του Κυρίου μου. Υπάρχει ένα μοτέτο του Μπαχ, στο οποίο λέει, «Εσύ, διάβολε, χόρευε και πίδα, εγώ θα αναπαύομαι στην αγκαλιά του Κυρίου μου». Τέτοιες πύρες που οι άνθρωποι του Θεού έχουν στη διάρκεια όλων των αιώνων. Γνωρίζω ότι ο Θεός την κλίδα της εμείς ζωής κρατεί και είμαι σε αυτόν ασφαλής. Τέτοιες πύρες. Με εν βλέμμα πιστών επί τον Ιησού αποκτάς αιωνία ζωή. Αποβλέψας λοιπόν εις τον επισταυρού αιωνίως γενού ευτυχής. Τέτοιες πύρες. Και νομίζω ότι υπάρχουν και στους πιο καινούργιους, αλλά δεν τους ξέρω τόσο καλά. Τους καινούργιους ύμνους. Ο Κύριος έχει μια γιορτή, αδερφοί, που θέλει να μπούμε και να γιορτάσουμε σε αυτήν. Δεν θέλω να σας πάρω περισσότερη ώρα, αλλά θα κλείσω με αυτό. Στο 15ο κεφάλαιο του Λουκά, πάνε οι Φαρισαίοι και λένε, «Κύριε», του λένε, «Δεν του είπαν Κύριε», του λένε, «Γιατί τρως, πας και τρως με τους αμαρτωλούς?» Και ξεκινάει ο Χριστός και τους λέει τρεις παραβολές. Εγώ τις λέω τρεις ιστορίες, γιατί μου αρέσει έτσι που είναι στημένες, είναι σαν ιστορίες. Τους λέει λοιπόν τρεις ιστορίες. Και στις τρεις ιστορίες, αδερφοί, στο τέλος, κοιτάξτε το τέλος, σίγουρα έχουν να πούνε πάρα πολλά πράγματα αυτές οι παραβολές, αλλά στο τέλος κάθε παραβολής, λέει, και παίρνει, λέει, το προβατάκι και πάει στους φίλους του και λέει, «Χαρείτε μαζί μου, βρήκα το χαμένο», στην ιστορία της δραχμής. Και παίρνει, φωνάζει τις φίλες της και τις λέει, «Χαρείτε», και τους λέει, «Χαρείτε, γιατί βρήκα τη χαμένη μου δραχμή». Η δραχμή ήταν αυτό που φοράγανε οι κοπέλες σαν δώρο του γάμου τους, στην ημέρα του γάμου. «Βρήκα τη δραχμούλα αυτή που μου είχε χαρίσει ο αγαπημένος μου». «Χαρείτε». Στην τρίτη, «Έλα παιδί μου να χαρείς», λέει στον μεγάλο αδερφό, γιατί ο αδερφός ήταν χαμένος και βρέθηκε. Πάλι όμως είναι ένα γλέντι. Και ποιο είναι το γλέντι? Ο Χριστός λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, «Εγώ γλεντάω τώρα, χαίρομαι. Αυτοί όλοι που εσείς τους λέτε αμαρτωλούς ήτανε χαμένοι, ήτανε νεκροί και ζήσανε. Ήρθανε κοντά μου και μόνο που ήρθανε κοντά μου. Εγώ γιορτάζω». Και ξέρετε, αδερφοί, δεν είμαστε σε αυτή την εποχή που ο Χριστός ακόμα δεν είχε τελειώσει το έργο Του. Σήμερα είμαστε σε μια εποχή που ο Χριστός το έχει τελειώσει το έργο Του. Η σωτηρία έχει γίνει, η Ανάστασή Του έχει γίνει. Το σχέδιο του Θεού προχωράει και ο Θεός ετοιμάζει το μεγάλο πανηγύρι και μας καλεί από τώρα να μπαίνουμε μέσα σε αυτό. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτό χωρίς τις βασικές αλήθειες και με έναν διάβολο να έρχεται συνέχεια να σου ψιθυρίζει στο αυτή. Μου κάνει εντύπωση τι μανία έχει αυτό το όν. Δεν σταματάει πουθενά, με κανέναν τρόπο. Έχει κάνει ζημιά, έχει καταστρέψει την κοινωνία, έχει χαλάσει το γάμο, έχει χαλάσει, θέλει να χαλάσει και το φίλο, θέλει να χαλάσει και τελικά
τα πάντα σχετικά με αυτό, ας πούμε, και γενικά οτιδήποτε όπου μπαίνει διαβολή, 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 διαβολή. Νομίζεις ότι είσαι άμυρος αυτού? Με τέτοιες αλήθειες, αδερφοί, θα κρατήσουμε το περιεχόμενο της πίστης μας στον Κύριο. Θα κρατήσουμε αυτά που μας λέει ο Λόγος του Θεού και θα δούμε τώρα τα αποτελέσματά του. Θεός να ευλογήσει κάθε λόγο που ήταν από αυτό να είναι μέσα στις καρδιές μας.